η πρώην άφρον γενή εξέφνης λέγει σόφρον όφθη. Μία γυναίκα η οποία έζησε μέσα στην αμαρτία, σε μια στιγμή μετενόησε και εφανερώθη λέγει σόφρον. Δηλαδή ήρθε η γνώση πλέον του φόβου του Θεού, εφοβήθη των Θεών και πλησίασεν Αυτόν ο οποίος εσυχωρούσε τας αμαρτίας. Δεν είχε τη δύναμη να τον ειδεί στο πρόσωπο. Έσκυψεν επάνω στους πόδας του Κυρίου και ζητούσε μετάνοια. Ο Μέγα λέγει της μετανοίας το τόλμημα. Το να πέσεις στην αμαρτία, αδερφέ μου, το να πέσουμε στην αμαρτία είναι εύκολο. Το να μετανοήσουμε είναι δύσκολο. Η δυσκολία είναι στην μετάνοια. Πρέπει όμως δια να μετανοήσει ο άνθρωπος, ο οποίος αμαρτάνει και ποιος δεν αμαρτάνει από εμάς. Οι πάντες βρισκόμεθα εις το ίδιο καζάνι και τηγανιζόμεθα. Χαρά σε εκείνον ο οποίος θα μισήσει τα έργα της αμαρτίας. Και όταν η αμαρτία είναι μικρή, ονομάζεται συγνωστή αμαρτία. Όταν όμως είναι μεγάλη, ονομάζεται θανάσιμος αμαρτία. Και η αμαρτία, η θανάσιμος, είναι εκείνη η οποία γίνεται εις το σώμα του ανθρώπου. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν αδικήσεις, λέγει κάποιον, εσύ δεν παθαίνεις τίποτε, ο άλλος αδικείται. Εάν διασύρεις το όνομα κάποιου, λέγει, εσύ δεν παθαίνεις τίποτε, εκείνος διασύρεται το όνομά του. Εάν φωνεύσεις κάποιον, λέγει, εσύ δεν παθαίνεις τίποτε, εκείνος χάνει τη ζωή. Εάν όμως αμαρτήσεις εις το σώμα σου, τότε λέγει αμαρτάνεις εις το σώμα του Χριστού. Διότι όλος ο κόσμος ο οποίος έβλασε ο Θεός είναι το σώμα του και εκείνος είναι η κεφαλή. Καθένας από εμάς είναι και ένα μέρος του σώματος του Χριστού. Και ο άνθρωπος επλανήθη από τον διάβολο και λέγει «Σώμα δικό μου είναι», λέγει, «ότι θέλω το κάνω». Δεν είναι το σώμα μας σώμα δικό μας. Αυτή στιγμής βαπτιζόμεθα εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πρέπει να τηρήσουμε εκείνα τα οποία μας έδωκε ο αρχηγός μας, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων. Δια τούτο καθήκον έχουμε να μετανοήσουμε, όπως η σημερινή πόρνη γυναίκα η οποία μένει παράδειγμα. Αυτό το παράδειγμα θα το ακούσουμε και φέτος, αυτό το χρόνο και αυτή τη βραδιά. Κύριε, οι πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γενή, θα το ακούσουμε σε λίγο να το ψάλουν οι ιεροψάλτες με την γλυκία αυτών φωνήν. Θα ακούσουμε τα λόγια αυτά και θα παρέλθουν, θα φύγουν, δεν θα μείνουν.
Ο σύνοραν τα ακούμε, το σύνοραν θα τα έχουμε λίγο στο μυαλό μας και μετά θα επιστρέψουμε πάλι στα ίδια. Η σημερινή πόρνη λέγει, ξαφνικά λέγει, μετεμορφώθησε σόφρονα γυναίκα. Είναι αυτό το οποίο λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σου συμφέρει, λέγει, δι' ενός λεπτού εσχράς ειδονής, λέγει, να πουλήσεις τον παράδεισο και να αγοράσεις την κόλαση. Πρέπει να είσαι τρελός, λέγει. Διότι πάσα αμαρτία φεύγει. Σε δαγκάνει το φίδι, το φαρμακερό και φεύγει. Σου αφήνει την πληγή η αμαρτία. Για να την επουλώσεις αυτήν την πληγή χρειάζονται δάκρυα, ποταμός δάκρυο. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όταν στεκόμεθα να μην πέσουμε. Αυτό είπε ο Θεός, ο δοκόν εστάνε, λέγει, βλεπέ το μη πέσει. Η πόρνη γυναίκα σήμερα λέγει ότι μετενόησε, λέγει, δια τα έργα της εσχράς αμαρτίας. Υπάρχουν αμαρτίες, αδερφοί μου, πολλές. Πλήθος αμαρτιών μας καλύπτουν, θάλασσα τρικυμιώδης η ζωή και μέσα σε αυτά τα κύματα παλεύουμε ενημέραστα και νυχτός. Πλην όμως μέσα σε αυτά τα κύματα και μέσα σε αυτήν την αμαρτία στην οποία μας καλύπτει υπάρχουν και ώρες μετανοίας. Μετάνοια. Και για να καταλάβουμε περισσότερο τι είναι η αμαρτία στο σώμα μας πρέπει να ειδούμε πόση φοβερά πληγή είναι. Διότι ο άνθρωπος νομίζει ότι θα ζήσει σε αυτόν τον κόσμο αιώνια και του δίδει ο διάβολος το σύνθημα. Φάγε, λέγει, πίε Εφραίμ, αύριον γάρ αποθνίσκεις. Και νομίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι ότι αυτός ο κόσμος όταν κολυμπήσεις μέσα στο κανάλι της αμαρτίας, τότε θα διασκεδάσεις τη ζωή σου. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Είναι διαφορετικά. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να μισήσει τα έργα, τα εσχρά έργα της αμαρτίας, όπως ο άσωτος Υιός. Τι έπραξε? Θέλησε να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας, τα οποία έτρωγαν οι χείροι, λέγει. Σε μία στιγμή όμως συνέρχεται και λέγει, μα εγώ ήμουν βασιλόπουλο, λέγει, τώρα τι έγινα? Και μετανοεί και επιστρέφει και λέγει εκείνα τα λόγια. Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Ούκη μη άξιος ατενήσει και ειδήν το ύψος του ουρανού, λέγει ο προφήτης, από τον πολέμο αμαρτιών. Πίσον μη, λέγει ο άσωτος, ως ένα των μυστείων σου, μην πεις ότι είμαι παιδί σου. Και ο Κύριος το έβαλε στην αγκάλι του, το εφίλησε, του άλλαξε τα ημάτια της αμαρτίας, εκείνα τα οποία ήσαν κυλιδωμένα από τα σκυλίδας της αμαρτίας, και του εφόρεσε τα βασιλικά πάλιν ενδύματα και τον έβαλε στην αγκάλι του, στο παλάτι του. Και όχι μόνον αυτό, λέγει, αλλά έσφαξε και τον μόσχον των σιτευτών. Ένα μοσχαράκι το οποίο ήταν καθαρό και το έσφαξε, λέγει, δια να διασκεδάσει την επιστροφή του Υιού του. Και είπε εκείνα τα λόγια, ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησεν, απολωλός είναι και ευρέθη.
Ναι, αδερφοί μου, η πρώην άσωτος γενή εξέφνης σόφρον όφθη μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας. Υπάρχουν αμαρτίες πολλές, υπάρχουν και περιστατικά πολλά στον κόσμο τούτον. Εάν συλληφθεί ένας ο οποίος διέριξε μίαν τράπεζα και τον οδηγήσουν στο δικαστήριο, τον μεταφέρουν εκεί που άνοιξε την τράπεζα και έπραξε φόνον για να επαναλάβει ακριβώς αυτά τα οποία έπραξε. Εάν υπάρξει κάποιος ο οποίος κάνει μια άλλη αμαρτία, την περιγράφει. Εάν πλησιάσεις όμως έναν ο οποίος έπραξε σαρκική αμαρτία και του πεις να περιγράψεις πώς έπραξες την αμαρτία αυτή, δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα ανοίξει το στόμα του να περιγράψει την σαρκική αμαρτία. Είναι τόσο εσχρά ούτως ώστε προσβάλλεται ο ίδιος ο οποίος έπραξε την αμαρτία αυτή και δεν έχει την τόλμη να την παραστήσει. Πόσον, αδερφοί μου, μολύνουμε τον χιτώνα της ψυχής μας που είναι το σώμα μας. Πόσον ξεσχίζομαι αυτόν τον χιτώνα που είναι το σώμα μας και δεν διατηρούμε την αγνότητα και την παρθενία. Ω δώρον μέγιστον το οποίο υπάρχει εις πολύ ολίγων κόσμων. Και όταν έρθει η ώρα κατά την οποία θα δώσουμε λόγον στον Θεό, θα σου πει πώς εσύ ήρθες όδε μη έχουν ένδυμα γάμου. Πώς εμπήκες εδώ μέσα. Αυτό το οποίο φορείς δεν είναι εκείνο το οποίο σου έδωσα. Το εμούλυνες, το εξέσχισες, το έκανες κομμάτια. Δώσε μας, Κύριε, μαζί με την πόρνη αυτήν γυναίκα η οποία ζήτησε το έλεος σου, δώσε μας και εμάς, δώσε και εις εμάς την μετάνοια εκείνης της πόρνης, να την μιμηθούμε για να μας αξιώσει ο Θεός εις αυτό τον κόσμο να ζήσουμε μαζί Του και στην επουράνιον του Βασιλείαν να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.